Απόλυση! Πάτε πίσω την απόλυση! Όπως έχουμε πει στην εργοδοσία, θα συνεχίσουμε, θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας. Σήμερα κάναμε το πρώτο βήμα. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι εκφράστηκε πολύ σημαντική αλληλεγγύη. Το είδατε κι εσείς ότι όσο πέρναγε η ώρα έχονταν περισσότεροι συνάδελφοι, γείτονες πάνω από τα σπίτια, άλλοι συνάδελφοι που τελείωναν από τις δουλειές τους, γιάνε δίπλα στο Γιώργο, δίπλα στη μάχη που δίνει το σωματείο μας. Τους ευχαριστούμε όλους. Σήμερα θα βγάλουμε δελτίο τύπου ως σωματείο. Πρώτα και κύρια ευχαριστώντας τον κόσμο που έχει δείξει την αλληλεγγύη του, τη στήριξή του στον συνάδελφο, το οποίο είναι σημαντικό. Θα καταγγείλουμε, θα καταδικάσουμε τη στάση της εργοδοσίας που υποδέχεται ένα σωματείο και έναν απολυμένο με την αστυνομία. Θα καταγγείλουμε τον αυταρχισμό. Θα απαιτήσουμε ξανά συνάντηση αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου αύριο 6.30 ώρα με την εταιρεία. Συνεχίζουμε, είτε μας δεχθούν είτε όχι, κλιμακώνουμε τον αγώνα μας. Στο δελτίο τύπου μας θα αναφέρουμε και τα επόμενα βήματα της κλιμάκωσης του αγώνα που θα δώσουμε. Ετοιμάζουμε μεγάλη κινητοποίηση την Τρίτη το απόγευμα στο Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιριών να μας δει ξανά μπροστά του ο νέος πρόεδρος, ο κύριος Βουτυράκος, μέλος του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιριών, είναι και ο κύριος Σούφας. Αν μιλάμε για την εταιρεία, για το σύνδεσμο εκείνο που πανηγυρίζει, που έχουν 2 δις ευρώ τζίρο. Αυτή είναι. Αυτούς θα πάμε να κινητοποιηθούμε, θα κάνουμε την κινητοποίησή μας. Ο στόχος μας είναι να είμαστε τριπλάσια από σήμερα. Θα είμαστε. Θα συνεχίσουμε, θα βάλουμε το ζήτημα. Στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά να πάρει θέση. Του λέμε από τώρα, στην ηγεσία του. Ξέρουμε καλά τις απόψεις που έχει εκφράσει στην απόλυση της Αρχοντούλας. Αυτή τη φορά θα είμαστε πάλι τριπλάσιοι. Εάν ακούσουμε ότι είμαστε συνεργάτες, εάν ακούσουμε για ισότητα των όπλων μεταξύ αυτών που έχουν τη δύναμη να φέρουν περιπολικά και του Γιώργου που έχει μείνει χωρίς δουλειά, θα μας βρίσκουν ξανά και ξανά μπροστά τους. Και ο Σούφας και ο Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιριών και οι δικηγορικοί σύλλογοι που στηρίζουν και ενισχύουν αυτή την άθλια κατάσταση. Το είπαμε και θα το κάνουμε πράξη. Το καλοκαίρι για αυτούς θα είναι ζόρικο. Θα ζοριστούν κι άλλο. Είμαστε αποφασισμένοι. Χαιρετίζουμε ξανά, γιατί είναι πολύ σημαντικό, όλα τα σωματεία που σήμερα ήταν δίπλα μας. Τα εργατικά κέντρα, τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας που ήταν σήμερα στο πλευρό μας. Ενημερώνουμε ότι στη σημερινή μας κινητοποίηση είναι παρόν και ο Γιώργος Πέρος, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Να ξέρει η εργοδοσία ότι το μήνυμά μας, αφού θέλει να κάνει αγριάδες, θα το δει γραμμένο στον δρόμο. Θα το δει και στον δρόμο γραμμένο, θα το δει με δελτία τύπου, με ανακοινώσεις, με συνεντεύξεις σε κάθε μέσο. Από αύριο τα αιτήματά μας θα είναι σε κάθε site, σε κάθε εφημερίδα, σε όλο τον τύπο, για να πάρει τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα, τη μεγαλύτερη δυνατή αλληλεγγύη. Δίνουμε υπόσχεση στο Γιώργο ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα του. Η δική του δύναμη μας κάνει ακόμα δυνατότερους, όπως κάθε συναδέλφου, συναδέλφη σας, που ορθώνει το ανάστημά του.